Από την πρώτη στιγμή, εκτός όλων των άλλων, μας έχει κάνει εντύπωση η υπόθεση της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε. Έχουμε ασχοληθεί με τη βοήθεια του Κώστα Λακαφώση εκτενέστατα και έχουμε προσπαθήσει να σας παρουσιάσουμε απόψεις επιστημονικές, απόψεις και ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι κάτι που σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται περίεργο έχει συμβεί σε αυτή την έκρηξη. Ότι υπάρχει ηλεκτρικό τόξο, το βλέπουμε στην αρχή, αλλά δεν είναι αυτό που προκαλεί τούτο εδώ το πράγμα. Σήμερα, ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος κάποιων από τις οικογένειες, έκανε μία δήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα δούμε τις δικές μας τελευταίες έρευνες, τα όσα είπε ο κύριος Κούγιας σήμερα, αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουμε νέα ντοκουμέντα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Κούγια. Αυτή η έκρηξη δευτερόλεπτα μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη είναι ένα από τα πιο βασανιστικά ερωτήματα της εθνικής τραγωδίας που παραμένει αναπάντητο. Τι προκάλεσε αυτό το πύρινο μανιτάρι και πιθανότατα αύξησε τον αριθμό των θυμάτων τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Το Live News είχε ανοίξει και είχε επιμείνει στο συγκεκριμένο θέμα από τις πρώτες μέρες του μήνα. Ο μηχανολόγος αεροναυπηγός μηχανικός Κώστας Λακαφώσης είχε αποκλείσει μια σειρά από αρχικές θεωρίες, σενάρια και εκτιμήσεις και είχε μιλήσει για ανάφλεξη που προήλθε από καύσιμη ύλη. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι και με βάση επιστημονικές μετρήσεις και επιστημονικά δεδομένα ότι μιλάμε για καύσιμο, κάποιο είδος καυσίμου. Το καύσιμο λοιπόν είναι της τάξης των 2.000 κιλών. Οι πληροφορίες του Αντένα για εγκάβματα στα σώματα πυροσβεστών που πήραν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης επιβατών εκείνα τα πρώτα λεπτά, παρά τις ειδικές στολές που φορούσαν, κάνουν πιο επιτακτική την επίλυση του μυστηρίου. Αν επιβεβαιωθούν, ίσως δώσουν νέα τροπή στην όλη υπόθεση με απρόβλεπτες διαστάσεις. Σίγουρα πρέπει να διερευνηθούν θέματα πυρασφάλειας, γιατί οτιδήποτε είναι πάνω σε τρένο πρέπει να περνάει κάποια πιστοποίηση πυρασφάλειας, μια καρέκλα, μια επένδυση, οτιδήποτε πρέπει να περνάει κανόνες πυρασφάλειας. Όλα τα μηχανήματα. Έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη ζήτησε και ο Αλέξης Κούγιας που εκπροσωπεί τραυματίες και οικογένειες θυμάτων της εθνικής τραγωδίας. Είναι βέβαιο ότι η έκρηξη δεν μπορεί να προκληθεί από τη σύγκρουση δύο τρένων. Το να συγκρουστούν δύο τρένα παγκοσμίως το παιδί με το αποτέλεσμα εκτροχιάζονται, τραυματίζονται, χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Τα βλέμματα στρέφονται και στην εμπορική αμαξοστοιχεία, καθώς σε δύο πλατφόρμες που υπήρχαν πίσω από τις μηχανές, το φορτίο δεν έχει εντοπιστεί. Τον Αλέξη Κούγια να ζητάει από την εταιρεία να ξεκαθαρίσει τι μετέφεραν αυτά τα βαγόνια. Κλείεται η έκρηξη αυτή να γίνει μόνο από τις κρουστοδρόμους. Υπήρχαν οπωσδήποτε έφεκτα υλικά. Εάν αυτά τα έφεκτα υλικά αφορούν δύο φιάλες, τρεις προπανίου, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούσε να προκληθεί αυτού του μεγέθους η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από το μοιραίο Intercity 62 που είχε 8 βαγόνια διασώθηκαν τα 5. Τα δύο πρώτα βαγόνια εξαϊλώθηκαν εντελώς, ενώ από το τρίτο βαγόνι έμεινε μόνο το μισό. Οι λαμαρίνες τους έλειωσαν σε θερμοκρασίες 1.300 βαθμών Κελσίου και παρέσυραν στο θάνατο ακαριαία δεκάδες επιβάτες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η φωτιά μετά την έκρηξη περιορίστηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και δεν επεκτάθηκε προς άλλες κατευθύνσεις. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί βαθύτερα το θέμα. Από τα υπάρχοντα συντρίμμια μπορούν να βρουν τι το προκάλεσε. Γιατί διαφορετικό αποτέλεσμα έχει μια έκρηξη που προεκλήθη από φιάλες προπανίου. Διαφορετικό αποτέλεσμα έχει αν προεκλήθη και θα το δουν αυτού. Αν προεκλήθη από ένα εφεκτολογικό που υπήρχε στην υποψηφία ή ένα μαξιμοθεία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι απαντήσεις που αναμένεται να τροφοδοτήσουν μια σειρά από συζητήσεις και εξελίξεις, όλα δείχνουν πως βρίσκονται πρώτων πυλών. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, ο Κώστας είναι εδώ και ευχαριστώ πολύ Κώστα που και σήμερα είσαι κοντά μας, ότι μας είναι πάρα πολύ ξένες και αποθετικές οι θεωρίες συνωμοσίας. Άρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν πιθανολογούμε τι έχει γίνει, γιατί δεν έχουμε και την επάρκεια να το κάνουμε. Αναλύουμε όμως δεδομένα. Και λέμε ότι από την πρώτη στιγμή αυτή η έκρηξη είναι μία έκρηξη που δεν δικαιολογείται από τη σύγκρουση δύο σειρμών. Οι ειδικοί θα αποκαλύψουν τι έχει γίνει. Αλλά, Κώστα, έχεις ξεχωρίσει, γιατί γίνεται κουβέντα, μεταξύ άλλων, και πολύ σωστά, για το περιβόητο ηλεκτρικό τόξο. Έτσι. Και επειδή είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τα βολτ, πες μας, υπάρχει ηλεκτρικό τόξο και τι είναι, ξαναλέω, έχουμε πιάσει και κάνουμε ανάλυση εκατοστό του δευτερολέπτου με εκατοστό
από ό,τι εδώ έχει συμβεί. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο δευτερόλεπτο. Τρέχει εδώ αργά το πρώτο δευτερόλεπτο και βλέπουμε δύο διαφορετικά χρώματα. Το μπλε, που είναι ηλεκτρικό τόξο, ανάβει, σβήνει, τελείωσε, έσβησε και τώρα έρχεται ένα δεύτερο. Αν το δούμε λοιπόν χρώμα από την αρχή, από τη στιγμή που αρχίζει να τρέχει το δευτερόλεπτο μέχρι τα 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου, υπάρχει ηλεκτρικό τόξο. Να το, το βλέπετε. Από το 0 μέχρι το 300 του δευτερολέπτου. Όταν σβήνει το ηλεκτρικό τόξο και κάπου κοντά στο 07-08, υπάρχει δηλαδή ένα μετά το κενό. Υπάρχει σαφές κενό ανάμεσα στα δύο. Ερώτημα τώρα εύλογο. Μήπως πυροδοτεί το ηλεκτρικό τόξο την έκρηξη? Πιθανόν. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Υπάρχει ένα χρονικό κενό και δεν ξέρουμε το μηχανισμό. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι ηλεκτρικό τόξο. Είναι κάτι άλλο. Είναι ανάφλεξη κάποιου μείγματος καυσίμου που είναι άλλο χρώμα και άλλη διάρκεια. Και ο υπολογισμό καυσίμου προκύπτει από τη διάρκεια. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ πραγματικά είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί λέει ο κύριο Κογιά ότι πάρα πολλοί από του τραυματίε πεθαίνουν από τα εγκάβματα. Υπάρχει ηλεκτρικό τόξο. Αυτό είναι πιθανό. Αυτό που βλέπετε, το μπλε είναι το ηλεκτρικό τόξο. Έχει πολύ χαρακτηριστικό χρώμα. Αυτό να τροφοδοτεί την έκρηξη. Αλλά για να γίνει έκρηξη, πρέπει να υπάρχει εκρηκτικό υλικό. Δεν φτάνει το ηλεκτρικό τόξο που είναι το ρεύμα, αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό είναι το ηλεκτρικό τόξο. Μέχρι το 0,300 του πρώτου δευτερολέπτου. Από το 0,700 και κάτω γίνεται η έκρηξη. Αυτό εδώ που μπορεί να πυροδοτείται από το ηλεκτρικό τόξο, γίνεται γιατί υπάρχει κάτι εκρηκτικό. Τι εκρηκτικό υπάρχει? Ακούμε διάφορα. Για τις στολές των πυροσβεστών, οι οποίες είχαν εγκάβματα και. Δεν μπορώ να κρίνω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω τι έχει γίνει, γιατί δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτά εδώ είναι δεδομένα. Και έψαξε ο Κώστας και έχει να μας παρουσιάσει τώρα κάτι που νομίζω και αυτό έχει τη σημασία του. Στην Ελλάδα είχαμε μία σύγκρουση τρένων. Έχουμε πολλές συγκρούσεις τρένων ανά τον κόσμο. Ψάξαμε λοιπόν πολλές από αυτές για να δούμε τι γίνεται μετά. Όποιος έχει ψάξει, γιατί από την πρώτη μέρα φαντάζομαι και άλλοι έχουν ψάξει. Συγκρούσεις τρένων, φοβερό ατύχημα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία πριν μερικά χρόνια, 78-79 νεκροί. Ηλεκτρικά τρένα πάλι. Ηλεκτρικά τρένα. Έπιασε μια πολύ μικρή τοπική φωτιά, δεν έγινε έκρηξη. Ούτε μανιτάρι, ούτε καύση, ούτε τίποτα άλλο. Όλα αυτά πάλι εδώ στη Γερμανία. Αυτό είναι του Bad Aibling, γνωστή με τοπική σύγκρουση στον Bad Aibling. 8 νεκροί, δεν έπιασε φωτιά. Με τοπικές συγκρούσεις είναι, έτσι. Δεν είναι εκτροχιασμοί. Έχουμε επιλέξει ίδια δεδομένα με τοπικές συγκρούσεις. Αλλά πες μας, δηλαδή. Όλα αυτά, και είναι πάρα πολλά, γιατί γίνονται 2-3 χιλιάδες συγκρούσεις κάθε χρόνο με μικρότερα αποτελέσματα. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι το συγκεκριμένο ατύχημα, και παρένθεση το λέω ατύχημα χρησιμοποιώντας τον τεχνικό όρο, ατύχημα το λέμε οι διερευνητές. Δυστύχημα καταλαβαίνω τι σημαίνει, ο λόγος που χρησιμοποιώ τη λέξη ατύχημα είναι τεχνικός. Όλα αυτά λοιπόν τα ατυχήματα, άλλη μια με τοπική σύγκρουση. Άρα όπου έχουμε με τοπική σύγκρουση ηλεκτροκίνητων τρένων, δεν υπάρχει έκρηξη. Και όχι μόνο θα πω, κάποια από αυτά είναι και ντίζελ, ούτε και στα ντίζελ. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γι' αυτό και πού υπάρχει έκρηξη, γιατί έψαξε ο Κώστας και βρήκε τώρα τα δυστυχήματα με τρένα με τοπικές, που έχουμε έκρηξη και φωτιά, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Εδώ και βλέπουμε. Εκτροχιασμοί, συγκρούσεις διάφορα. Και μεγάλες πυρκαγιές. Εδώ λοιπόν στην πρώτη περίπτωση μεταφέρει δεξαμενές πετρελαίου. Καίγεται πετρέλαιο λοιπόν. Όιλ, όταν λέμε όιλ, εννοούμε πετρέλαιο, όχι λάδι. Εκρηκτικό και καύσιμο υλικό. Εδώ κάτω λοιπόν είναι χημικά απόβλητα. Είναι ένα σειρμός με χημικά απόβλητα που έπιασε φωτιά. Που έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες. Και το τρίτο είναι LPG. Το τρίτο είναι LPG, υγραέριο, στο μέρος που βλέπουμε την έκρηξη. Το 1983. Όπου βλέπουμε λοιπόν τέτοια αποτελέσματα, έχουμε πετρέλαιο, χημικά απόβλητα ή υγραέριο. Κάτι πάντως, κάποιο είδους καύσιμης ύλης. Το συγκεκριμένο λοιπόν, για να γυρίσουμε στο δικό μας, είναι πρωτοφανές. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν είναι ύποπτο, αλλά είναι σίγουρα πρωτοφανές. Είναι κάτι που θέλει έρευνα. Διερευνηθεί. Και κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά που βλέπετε λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε, προσπαθούμε με σοβαρότητα και με ανθρώπους που γνωρίζουν να τα τεκμηριώσουμε, γιατί επιμένουμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η φωτιά θέλει διερεύνηση. Δεν είναι το ηλεκτρικό τόξο που προκαλεί την έκρηξη. Είναι εκρηκτικό που προκαλεί όλο αυτό το πράγμα. Θυμίζω ότι από την ανάλυση του Κώστα, από την τρίτη μέρα που δημοσιοποιήθηκε το βίντεο αυτό, που είχε δημοσιοποιήσει η κρατική τηλεόραση, φάνηκε και μετρήσαμε μια έκρηξη που έχει 80 μέτρα μήκος. Είναι μια τρομερή έκρηξη αυτή που βλέπετε. Αυτή λοιπόν η τρομερή έκρηξη χρειάζεται εκρηκτικό.
το οποίο πυροδοτήθηκε από το ηλεκτρικό τόξο, αλλά χρειάζεται εκρηκτικό. Είναι αυτά που είχε μέσα το τρένο, ακούμε διάφορα λάδια κτλ. Δεν το ξέρω. Αλλά στα αντίστοιχα δυστυχήματα που έγιναν με άλλα τρένα, ηλεκτρικά, δεν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, αν είναι κάτι τέτοιο, μήπως χρησιμοποιούνταν λάθος υλικά από την Hellenic Train, ή μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Ο κ. Κούγιας είπε ευθέως ότι θέλει να διερευνηθούν συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Κούγια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εξηγήστε μας λίγο, αν έχετε πληροφορίες, εκτιμήσεις, τι σας κάνει να ανοίγετε κι εσείς αυτό το θέμα. Τη δικογραφία έχω πλέον και με τους συνεργάτες μου τη μελετάμε. Από την πρώτη στιγμή τους είπα ότι πρέπει να διερευνήσουμε σε ποια συχνότητα, σε μετοπικές συγκρούσεις τρένων που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, έχει προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά. Και διαπιστώσαμε κι εμείς το ίδιο που διαπιστώσατε κι εσείς. Παγκοσμίως, σε κανένα άλλο δυστύχημα. Σε κανένα άλλο ατύχημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρωτοφανή πυρκαγιά μήκους 80 μέτρων, της οποίας προηγήθηκε έκρηξη. Και εδώ πλέον το ζητούμενο είναι γιατί το επιβατικό τρένο σίγουρα δεν μετέφερε τίποτα από αυτά, αφού εκτός του θαλάμου των μηχανοδηγών και των μηχανικών και των ηλεκτρολόγων δεν είχε κάποιο άλλο σημείο ώστε να αποτεθούν έφλεκτες ύλες. Και μένει πλέον το εμπορικό τρένο. Συγκεντρωθήκαμε όλοι λοιπόν μέχρι σήμερα στις ευθύνες των σταθμαρχών, γιατί έχει διευρυνθεί η ποινική δίωξη και εις βάρος των σταθμαρχών των υπολείπων, και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το ποιος και πού φόρτωσε το συγκεκριμένο τρένο. Μιλάτε τώρα για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Πλέον ναι, για το εμπορικό τρένο. Λοιπόν, για ποιοι φόρτωσαν το τρένο, τι φόρτωσαν στο τρένο, ποιοι ήταν οι διοκτήτες των προϊόντων που φορτώθηκαν στο τρένο, και αυτό γιατί έχοντας την εμπειρία της περιπτώσεως των Δεμπών, που μέχρι τον Άριο Πάγο για πρώτη φορά και ερμηνεύτηκε και εφαρμόστηκε η διάταξη της διατάραξης της ασφαλείας των συγκοινωνιών, όπου δέχτηκε ο Άριος Πάγος ότι διατάραξη ασφαλείας των συγκοινωνιών διαπράττεται το αδίκημα και με ενδεχόμενο δόλο. Γι' αυτό και τιμωρήθηκαν από τον οδηγό του αυτοκινήτου, μετά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μετά αυτοί που το φόρτωσαν το αυτοκίνητο στη Σέλμα. Μιλάτε τώρα για τις μελαμίνες, τις περιβόητες που ξύρισαν το λεωφορείο με τα παιδιά από το Μακρυχώρι. Εκεί καταδικάστηκαν όλοι οι διατέραξεις της ασφαλείας των κοινωνιών. Εκείνη την περίοδο δεν προβλέπεται ποινή ισοβίου καθήξεως, προβλέπεται ποινή προσκαίρου καθήξεως. Η ποινή της ισοβίου καθήξεως. Είναι με την αναθεώρηση του νόμου που έγινε την πρόσφατη. 1η Εβδόμου του 2019. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να δούμε λοιπόν τώρα πια συνολικά είναι, βεβαίως υπάρχει η αξιόπινη συμπεριφορά των σταθμαρχών, όμως να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη. Το μεγάλο κακό. Δηλαδή, κύριε Κούγια, έχετε κάποια ένδειξη, κάποια κατεύθυνση ότι μπορεί κάτι να μετέφερε που δεν το ξέρουμε ή που δεν έπρεπε η εμπορική αμαξοστοιχεία, γιατί το είπατε σήμερα. Ή ζητάτε να διερευνηθεί? Εμείς ζητάμε να διερευνηθεί. Δεν έχω καμία γνώση. Απλώς πάντοτε στην καριέρα μου κινούμε με την κοινή λογική και ποτέ δεν θέλω να επιβαρύνω και ανθρώπους που πρέπει να σεβόμαστε οπωσδήποτε το τεκμήριο της αθότητος. Δεν θέλουμε να βάλουμε στο κάτω ανθρώπους, δεν φταίνε τίποτα. Γι' αυτό είπαμε να διερευνηθεί πρώτα, γιατί έχει τη δυνατότητα η επιστήμη, μπορούν οι διοθέτες ανακριτές να ορίσουν πραγματογνώμονες, μόνο και μόνο να διερευνήσουν τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Όχι γενικώς πραγματογνώμονες το τι προκάλεσε το ατύχημα, τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Έκρηξη πρώτα και την πυρκαγιά. Ρωτήσω ένα ακόμα. Γιατί τα θύματα όλα. Αυτό, εδώ ήθελα να φτάσουμε. Ναι. Είπατε ότι το πρωί ότι η πλειοψηφία των θυμάτων έχει καταλήξει από τη φωτιά. Έχουν εξαϊλωθεί. Δεν έχουν οι άνθρωποι σώματα να βάλουν σε ένα φέρετρο μέσα, να κάνουν μια κηδεία. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι εδώ θέλει πολύ προσοχή το θέμα αυτό. Θέλει επιστημονική διερεύνηση, θέλει τεκμηριωμένες απαντήσεις και πόρισμα. Ψάχνω να βρω κι εγώ από χτες παραλάβαμε τη δικογραφία το πρωί, ειδικούς μπορούν να μου μιλήσουν. Έχω στο μυαλό μου, γιατί έχω χειριστεί υποθέσεις εμπρισμών. Ναι. Σε διάφορα σε επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε σε επαφή και με την πυροσβεστική, όπως προφανώς και εσείς, εμείς από τη δημοσιογραφική πλευρά. Η πυροσβεστική μπορεί να βοηθήσει, αλλά υπάρχουν ειδικοί. Ακριβώς. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι ορίζονται ως πραγματογνώμονες, ναι, από την ελληνική δικαιοσύνη
Και υπάρχουν και ειδικοί, τους οποίους επιλέγουμε και εμείς ως τεχνικούς συμβούλους. Χαρακτηριστικά είχα ένα ειδικό σε μια έκρηξη, σε μια πυρκαγιά, σε ένα τυροκομείο πρότυπο που υπήρχε στην Κρήτη και που πραγματικά εξαιτίας αυτών που είπαν οι πραγματογνώμονες ουσιαστικά κατέληξε και το βούλιο. Και να μου επιτρέψετε μόνο να συμπληρώσω ένα πράγμα, επειδή το ρώτησα νωρίτερα. Δεν είναι μόνο όσοι απανθρακώθηκαν από την πυρκαγιά. Είναι θύματα πολλοί, οι οποίοι προφανώς τραυματίστηκαν και από τον καπνό έχασαν τις αισθήσεις τους και μπορεί μετά να οδηγήθηκαν και στο θάνατο. Θέλω να πω, η πυρκαγιά προκαλεί πολλούς λόγους να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ακούστε, αυτό είναι σίγουρο, γιατί η εθάλη, την οποία εισπνέει εκείνη τη στιγμή ο ανθρώπινος οργανισμός, ουσιαστικά καίει το φάριγγα. Μάλιστα. Είναι τέτοιες θερμοκρασίες που με το εισπνέοντας την εθάλη, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στα ελληνικά δικαστήρια που έχουν κατηγορηθεί οι διοκτήτες επιχειρήσεων που προκάλεσαν εμπρισμούς και τελικά κάποιοι έπαθαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, είχαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Η εθάλη, η εισπνεόμενη από το φάριγγα, καταστρέφει το φάριγγα και ουσιαστικά οδηγεί στο θάνατο. Κύριε Κούγια. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ εξαϊλώθηκαν. Έχει γίνει έκρηξη. Η έκρηξη θέλει εκρηκτική ύλη, κάτι που να πυροδοτεί την έκρηξη. Σας είπα, το μετρήσαμε 80 μέτρα. Δεν μπορεί να γίνεται με φρούτα. Επίσης, γιατί με είπατε το λάδι. Το λάδι δεν μπορεί ποτέ να πάρει. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένο κάπου το λάδι. Δηλαδή, και το λάδι αναφυλέγεται, όπως και το πετρελαίο, πολύ αργά. Εδώ μιλάμε για μια έκρηξη, η οποία από την αρχή το έχουμε προσδιορίσει και το ξαναλέω, χαίρομαι που θα γίνει, γιατί από τη στιγμή που μπαίνει και νομικά πια το θέμα, μια ενδελεχέστατη έρευνα, γιατί φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το πράγμα θέλει ερμηνεία. Και δεν είναι επαρκής ερμηνεία το ηλεκτρικό τόξο, ούτε τα όποια λάδια έχει η μηχανή. Σε καμία περίπτωση. Κάτι άλλο έχει τροφοδοτήσει αυτή την τρομερή έκρηξη. Ούτε μπορούν δύο φιάλες υγραερίου στον πάγκο. Δεν υπάρχουν τελικά. Υπήρχε η εικασία, αλλά δεν έχουν βρεθεί. Δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Άρα, επομένως, εδώ λοιπόν αρχίζει μια διερεύνηση. Γιατί, ναι, μεν έχουμε αυτούς που κατηγορούνται γιατί έκαναν αυτά τα εγκλήματα που έκαναν στο σταθμαρχείο στη Λάρισα, αλλά υπάρχει και άλλο σταθμαρχείο, το οποίο μπορεί τελικά αυτοί που φόρτωσαν το φορτίο αυτό, αν αποδειχθεί ότι το φορτίο αυτό δεν ήταν αυτό που μας λένε από την αρχή, να έχουν εξίσου πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Ναι, ολοκληρώστε τη φράση σας. Όχι, να πω τίποτα άλλο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Αλέξης Κούγιας. Και να τονίσω ότι αυτή η έρευνα, αν αποδειχθεί κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Κουγιάς, έχει και ένα άλλο επακόλουθο. Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη της εταιρείας Hellenic Trains, αν κάτι δεν έχει κάνει σωστά. Αν έχουμε έφλεκτες ύλες, αν έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σωστά, αν έχουμε φορτίο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Έτσι. Γι' αυτό θέλει πολύ καλή έρευνα.